Γεια σας όλοι, γεια σας, γεια σας. Τη βεβαιότητά του για μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές της Κυριακής εξέφρασε χθες στη διάρκεια της κεντρικής προεκλογικής του συγκέντρωσης ο υποψήφιος βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας Μανούσος Βολουδάκης. Μίλησε για την επόμενη μέρα, δίνοντας το στίγμα της πολιτικής της επόμενης κυβέρνησης. Είμαστε η φιλελεύθερη δύναμη. Ερχόμαστε να απελευθερώσουμε τις παραγωγικές δυνάμεις του τόπου. Πρώτα, ερχόμαστε να σηκώσουμε από τους ώμους των Ελλήνων το μεγάλο φορολογικό βάρος που η ιδεολειψία της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε. Ο κ. Βολουδάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι επιβάρυνε φορολογικά τους Έλληνες πολίτες για να τους εκμεταλλευτεί στη συνέχεια πολιτικά. Εδώ είμαστε σε σύγκρουση με ένα πολιτικό σχεδιασμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πολιτικό σχεδιασμό που φόρτωσε συνειδητά μεγαλύτερα βάρη από όσο ήταν αναγκαίο στον ελληνικό λαό, για να έχει τη δυνατότητα στο τέλος της τετραετίας να δώσει πολιτικά χαρτζηλίκια. Εμείς όμως αυτό το καταγγείλαμε νωρίς. Εμείς δείξαμε ότι έτσι δεν μπορεί να δουλέψει η οικονομία. Εμείς δείξαμε ότι οι Έλληνες χρειάζεται να μπορούν να ζήσουν κάθε χρόνο. Και οι Έλληνες, όταν έφτασε η ώρα, όταν ξεμασκαρώθηκε η δουλειά και ο σχεδιασμός των 4 ετών, τότε οι Έλληνες έδειξαν ότι δεν εξαγοράζονται. Ο υποψήφιος βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας επεσήμανε ότι η προτεραιότητα είναι μια νέα μεταναστευτική πολιτική, ενώ αναφερόμενος στο Μακεδονικό έκανε λόγο για εθνική ταπείνωση, σημειώνοντας ότι τώρα έχουμε μπροστά μας ένα νέο αγώνα για να διασφαλίσουμε την ιστορική αλήθεια. Το πρόγραμμά μας είναι γεμάτο με κίνητρα για επενδύσεις. Γιατί χρειαζόμαστε νέες θέσεις εργασίας. Το πρόγραμμά μας δίνει έμφαση στην ασφάλεια του πολίτη. Γιατί αυτό ζητάει η κοινωνία. Καλώντας τους Χανιώτες να τον εμπιστευτούν, ο κύριος Βολουδάκης είπε ότι σκοπεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία του στην Ευρώπη για την ανάπτυξη ενός νέου οικονομικού ελληνισμού που μπορεί να αποτελέσει προωθητική δύναμη. Υπάρχει ελπίδα. Εσείς είστε η ελπίδα. Η δύναμη των Ελλήνων είναι η ελπίδα. Θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν σε μια πατρίδα που θα μπορεί να τους φέρει σε αυτά και στους ομιλίκους τους προοπτική. Τι σκοπεύω να κάνω εγώ πρακτικά για όλα αυτά? Σκοπεύω να αξιοποιήσω τη γνώση και την εμπειρία μου από τον ιδιωτικό τομέα για να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε την επενδυτική πολιτική που θα φέρει νέες θέσεις εργασίας στην πατρίδα μας. Ο υποψήφιος βουλευτής Χανίων της Νέας Δημοκρατίας δεσμεύτηκε να υπηρετήσει μια πολιτική σεβασμού και ανάδειξης της εθνικής μας ταυτότητας. Τι σκοπεύω να κάνω για τα τοπικά μας θέματα? Οι υποδομές εδώ είναι απόλυτη προτεραιότητα. Έχω δώσει δείγματα γραφής με την ίδρυση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Η απαξίωση του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης θα σταματήσει αμέσως με την εκλογή μας. Πρώτη προτεραιότητα, ωστόσο, σε τοπικό επίπεδο, ο κύριος Βολουδάκης έθεσε την υλοποίηση του Βόρειου Οδικού Άξονα.